Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου. Είναι η πρωινή επισκόπηση, η εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής των Ελλήνων που σας ενημερώνει για όλες τις ειδήσεις από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Στην παρουσίαση η Αλεξία Κουλούρη και ο Λάμπρος Πέγκος. Καλημέρα Αλεξία, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Σε τίτλους μπορούμε να πούμε τα θέματα είναι Άγια Σοφιά, κορονοϊός και τα δημοσιεύματα πάλι για τον κύριο Παπά. Η Άγια Σοφιά όμως είναι αυτό έτσι που μας προκαλεί θλίψη και απογοήτευση. Είχαμε συνομιλία του κυρίου Μητσοτάκη με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ο οποίος μίλησε για εργαλειοποίηση της θρησκείας. Είχαμε παρέμβαση της Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία τόνισε ότι είναι σύμβολο της Ορθοδοξίας και ολόκληρου του χριστιανικού κόσμου. Η απόφαση της Τουρκίας να τη μετατρέψει σε τζαμί προκαλεί ευθέως την ιστορική μας μνήμη, υπονομεύει αναπανόρθωτα τις αξίες της ανεκτικότητας και του διαλόγου των θρησκειών και αποτελεί και βέβαια σοβαρό πλήγμα στις σχέσεις. Θα λέγαμε ότι σε πλήρη κινητικότητα έχει τεθεί και όλη η ελληνική διπλωματία. Αλλά υπάρχει και καταδίκη, είτε χλιαρή είτε πιο έντονη, από όλο τον νοήμονα είναι κόσμο. Βεβαίως, ναι, πιο έντονη είναι από την Γαλλία. Κάποιοι άλλοι κρατούν τις αποστάσεις τους για την ώρα και έχει σημασία τι θα υποθεί και σήμερα στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, όπου θα παρευρεθεί ο κύριος Δένδιας, αλλά και ο Κύπριος ομολογός του, και θα έχουν συνάντηση και θέμα με τον κύριο Μπορέλ, τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας. Υπάρχει κινητικότητα εν όψει και της Συνόδου Κορυφής την Παρασκευή, η οποία οπωσδήποτε θα ασχοληθεί πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης και τον μακροχρόνιο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το ζήτημα αυτό που έχει προκύψει και γενικότερα με την τουρκική προκλητικότητα. Ίσως με αυτή την αποκοτιά των Τούρκων, του Ερντογάν, να δοθεί πραγματικά η ευκαιρία να απομονωθεί. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί Τουρκία. Να απομονωθεί η Τουρκία, Λάμπρο μου, γιατί βλέπουμε ότι ο Τούρκος πρόεδρος ό,τι λέει το κάνει και δεν υπολογίζει καμία από τις πιέσεις, εκτός και αν έχει σοβαρές οικονομικές πιέσεις. Δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι θα μπορέσει να επιβάλλει ομόφωνα η Ευρωπαϊκή, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό κυρώσει στον Τούρκο Πρόεδρο, γιατί υπάρχουν διάφορες διαφορετικές προσεγγίσεις, είναι άλλες φωνές. Μπορεί να έχει σήμερα συνομιλία ο κ. Μητσοτάκης και με την κυρία Μέρκελ, γιατί θα έχει σε επίπεδο ηγετών συνομιλίες. Θα έχει και με τον Σαρλ Μισελ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και με την πρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Ούρσουλα Φοντερ Λάιν. Ο Πάπας Φραγκίσκος πήρε θέση χθες στην ομιλία του την Κυριακάτικη, λέγοντας η σκέψη μου πηγαίνει πολύ μακριά, πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη και στην Αγία Σοφιά και είμαι πολύ πονεμένος. Θα τα δούμε τα θέματα. Οπωσδήποτε είναι εξαιρετικά δυσάρεστο, γιατί όταν μιλάμε για διάβλους επικοινωνίας δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Σύσκεψη έχουμε σήμερα για τον κορονοϊό. Στον κορονοϊό, να περάσουμε στο άλλο θέμα. Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά θα υπάρχει σύσκεψη και στο Υπουργείο Υγείας. Υπάρχει μια ανησυχία για τα κρούσματα που αυξάνονται, υπάρχει μια αναζωοπήρωση του κορονοϊού. Κάποιοι λένε ότι είμαστε ήδη στο δεύτερο κύμα. Ότι είμαστε στο δεύτερο και ότι τα τέλη Ιουλίου θα αναζωοπηρωθεί ακόμα περισσότερο. Το θέμα είναι να περιοριστούν τα κρούσματα τα εισαγόμενα. Το παρήγορο είναι ότι δεν έχουμε περιστατικά τα οποία μπαίνουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Δηλαδή αυτό μας είναι πιο αισιόδοξο. Θα κάνουν κάποια τεστ 72 ώρες πριν και ελέγχους πριν έρθουν στην χώρα μας. Αυτό είναι το σενάριο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στις επόμενες ημέρες. Μακάρι να κυλήσουν όλα ομαλά, ώστε και ο τουρισμός να μην πληγεί. Δύσκολη εξίσωση. Αναζωοπήρωση του κορονοϊού. Αλλά απ' την άλλη προέχει και η υγεία όλων. Και στο άλλο θέμα, με τα δημοσιεύματα συνεχίστηκαν από την εφημερίδα το πρώτο θέμα για τον κύριο Παπά και για επαφές που είχε στην Κύπρο. Έβγαλε μια ανακοίνωση ο κύριος Παπάς που λέει ότι βρέθηκε στην Κύπρο για τα βαφτίσια παιδιού στενού του φίλου και ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό που συναντήθηκε με τον δικηγόρο κύριο Αρτεμίου και ότι το μεμπτό είναι η παρακολούθηση από αγνώστους και η παράνομη ηχογράφησή μου από τον κύριο Μιονή στο ίδιο μέρος. Mm-hmm. Όπως αποδείχθηκε, λέει ο κύριος Παπάς, ο κύριος Μιονής είχε στήσει ολόκληρο σύστημα παγίδευσης και παρακολούθησης. Και ο κύριος Καλογρίτσας επιμένει ότι έχει αδειάσει τα στοιχεία για αυτά τα οποία ισχυρίζεται στο άλλο μέτωπο. Υπήρξε και απάντηση και από τη Νέα Δημοκρατία στην ανακοίνωση του κύριου Παπά που λέει ότι χρειάστηκαν 376 λέξεις για να μην απαντήσει ο κύριος Παπάς τι δουλειά είχε στην Κύπρο μαζί με τον κύριο Αρτεμίου. Επίσης, όταν λέει δεν μας κάπτουν οι πρακτόρικες πρακτικές, τι εννοεί, ποιοι άλλοι είναι μαζί του.
Αυτό ήταν το σχόλιο της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ θα έχουμε τους προσκεκλημένους μας για να μας τα σχολιάσουν όλα αυτά. Ο κ. Μάρκου από τον ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, και η κυρία Άννα Καραμαλή από τη Νέα Δημοκρατία. Να πούμε σήμερα ότι έχουμε νομοθετικό έργο στις 11 το πρωί. Είναι το νομοσχέδιο του ψηφιακής διακυβέρνησης. Έχουμε στις επιτροπές, πολλές επιτροπές σήμερα, πολλές συνεδριάσεις. Είναι νομίζω η κορύφωση των νομοσχεδίων μέχρι το τέλος του Ιουλίου. Έχουμε σε δεύτερη ανάγνωση. Μάλλον όχι σε δεύτερη ανάγνωση, επί των άρθρων επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Ακρόαση Φορέων για το Κέντρο Πολιτισμού και Δημιουργίας Ακροπόλ. Και έχουμε επίσης συζήτηση για την ειδική εκπαίδευση, για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και για την προστασία του περιβάλλοντος, περίθαλψη και φροντίδα άγριων ζώων και πτηνών μεταξύ άλλων. Και το ψηφιακής. Το ψηφιακής ξεκινάει στις 11 το πρωί. Το απόγευμα είναι οι επίκαιρες ερωτήσεις. Νομίζω ότι έχουμε μεγάλη βεντάλια θεμάτων σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής και στις επιτροπές. Ναι, στο κόκκινο, στο φούλι οι μηχανές του δουλεύουν του Κοινοβουλίου. Mm-hmm. Να περάσουμε να δούμε τις επίκαιρες που συζητήθηκαν την Παρασκευή στο ρεπορτάζ του Φώτη Κωστόπουλου και αφορούν θέματα Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στην ανάγκη υποστήριξης συμπολιτών μας που οφείλουν σε ασφαλιστικά ταμεία με αποτέλεσμα να αδυνατούν να συνταξιοδοτηθούν, αναφέρθηκε με επίκαιρη ερώτησή του ο βουλευτής Ηρακλείου του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, Σωκράτης Βαρδάκης. Στην τοποθέτησή του, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Ιωάννης Βρούτσης ανέφερε ότι πρώτη στο μέλημα της κυβέρνησης αποτελεί η ενίσχυση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων όλων των πολιτών. Αν προτίθεστε να λάβετε πρωτοβουλίες προκειμένου να υπάρξει μια ρύθμιση ευνοϊκών δόσεων για οφειλές σε αυτούς τους ανθρώπους, επιπλέον αναφερθούμε στο πρόβλημα που δημιουργούν οι όροι καταβολής σύνταξης σε οφειλέτες υποψήφιους συνταξιούχους, ώστε να εξασφαλίζεται το δικαίωμα της συνταξιοδότησής του και τα όρια οφειλής που ισχύουν σε κάθε ταμείο. Αν διαταράξουμε τη δημοσιονομική γραμμή της Εθνικής Αναλογιστικής Μελέτης που έφερα εδώ στη Βουλή για πρώτη φορά με ασφαλιστικό συνομοσχέδιο στην ιστορία του Κοινοβουλίου, μετά από λίγα χρόνια θα βρεθούμε πάλι σε δύσκολες καταστάσεις απέναντι στο ασφαλιστικό. Με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του Κινήματος Αλλαγής Βασίλειος Κεγκέρογλου, ζήτησε την παράταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Απαντώντας, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Ιωάννης Βρούτσης υπογράμμισε τη σημασία απρόσκοπτων, όπως είπε, διαπραγματεύσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια καθολική παράταση αντίστοιχη του διαστήματος που ίσχυαν τα περιοριστικά μέτρα. Και βεβαίως κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων μερών να υπάρχει και παράταση για συγκεκριμένες συμβάσεις για περισσότερο χρόνο. Τι μου λέτε σήμερα εσείς να παρέμβω σε μια συλλογική σύμβαση εργασίας, να ξεπεράσω τους κοινωνικούς εταίρους, πιθανόν να θυχθούν και οι εργαζόμενοι μέσα από την παρέμβαση δική μου, γιατί μπορεί να διαμορφωθεί ένα νέο πλαίσιο πολύ πιο ευνοϊκό για αυτούς. Πού το ξέρετε εσείς αυτό? Γιατί δεν αφήνουμε τους κοινωνικούς εταίρους στη βάση του νόμου του θεμελιακού της χώρας μας, της συλλογικής αυτονομίας, να αποφασίσουν εργοδότες και εργαζόμενους? Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Χρήστος Κατσότης, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να ακυρωθούν οι απολύσεις των 140 εργαζομένων με δικαστικές αποφάσεις στον ΙΕΦΚΑ. Στην απάντησή του, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Ιωάννης Βρούτσης επισήμανε ότι έχουν ήδη εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις για τις παραπάνω απολύσεις. Η ερώτηση αφορά τους 140 εργαζόμενους που με δικαστικές αποφάσεις του ΕΦΚΑ είναι στον οργανισμό. 13 από αυτούς, με βάση αρνητικές αποφάσεις, απολύθηκαν παρά την θετική δέσμευση της διοίκησης ότι θα φροντίσει να μην απολυθούν γιατί είναι αναγκαίοι στον οργανισμό. Όμως η απόφαση δυστυχώς ήταν αυτή και στέρισε εργαζόμενους με 17 χρόνια εργασίας να χάσουν τη δουλειά τους και σήμερα να είναι εκτός οργανισμού. Οι υπάλληλοι για τους οποίους με ρωτήσατε, που είναι το επίμαχο θέμα της επικαιρής ερώτησης, επί 10 και πλέον χρόνια δίνουν την ψυχή τους και την καρδιά τους με άοκνες προσπάθειες για να υπηρετήσουν το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας, ασφαλισμένους συνταξιούχους και εργαζόμενους. Αναγνωρίζω την προσφορά τους, σέβομαι τη δουλειά τους, κατανοώ την αγωνία τους. Τους ευχαριστώ με τη θεσμική ιδιότητα του Υπουργού Εργασίας για την προσφορά τους όλα αυτά τα χρόνια. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους κρατήσουμε. Για λογοκλοπή στα κρατικά βραβεία λογοτεχνίας έκανε λόγο με επίκαιρη ερώτησή της η βουλευτής Ανατολικής Αττικής του Μέρα 25 Μαρία Πατζίδη. Στην απάντησή της, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε ότι η λογοκλοπή είναι καταδικαστέα αρκεί να αποδεικνύεται.
Ειδικά για το ζήτημα των κρατικών βραβείων λογοτεχνίας. Ερωτάτε, κύριε Υπουργός, ποια είναι η στάση του Υπουργείου Πολιτισμού στο ζήτημα? Θα λάβουν θέση τεκμηριωμένες αυτές τις καταγγελίες? Τι πρόκειται να κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού για να διαφυλάξει το θεσμό των κρατικών βραβείων λογοτεχνίας? Οι επιτροπές των κρατικών λογοτεχνικών βραβείων απαρτίζονται από αναγνωρισμένου κύρους συγγραφείς, κριτικούς λογοτεχνίας και ειδικούς επιστήμονες βάσει των διατάξεων του νόμου 3905 του 2010. Σε κάθε περίπτωση, είναι προφανής η αντικειμενική δυσκολία διαπίστωσης της τέλεσης της λογοκλοπής και ιδίως η απόδειξη τέλεσης μια τέτοιας πράξης, τουλάχιστον στον ποιητικό λόγο. Στο σημείο αυτό, να καλωσορίσουμε στο στούντιο τον βουλευτή στον νομό Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κωνσταντίνο Μάρκου. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Μάρκου. Καλημέρα σε όλους, σε όλες και καλή εβδομάδα. Στα μέρη μου πάμε, λάμπρο κάτω από τα βλάκι, ναι, που λέμε εμείς, στον νομό Αχαΐας. Από τον ίδιο νομό. Κύριε Μάρκου, η προκλητικότητα της Τουρκίας χτύπησε ταβάνι με την Αγία Σοφιά. Δείχνουν ότι δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει από εδώ και πέρα η ελληνική κυβέρνηση? Είναι προφανές ότι είναι αυτή η πρόσφατη απαράδεκτη ενέργεια είναι στα πλαίσια ενός μεθοδευμένου σχεδίου του Ερντογάν, στο οποίο προσπαθεί να αναδειχνεί σε ηγέτη του Ισλαμικού κόσμου, αλλά ταυτόχρονα να καλύψει και το εσωτερικό του μέτωπο. Η Τουρκία είναι μια διχασμένη κοινωνία. Είναι το κοσμικό κράτος, η κληρονομιά του Κεμάλ και οι Ισλαμιστές, τους οποίους εκπροσωπεί ο Ερντογάν. Προφανώς έχει αποδέκτες και το εσωτερικό του μέτωπο και τη διεθνή κοινότητα. Συνέχεια της προκλητικότητας, την οποία την παρακολουθούμε αυτό τον καιρό. Νομίζω ότι, μάλλον υποθέτω ότι δεν εξέπληξε τουλάχιστον τους υπεύθυνους της διπλωματίας μας η εξέλιξη αυτή, ήταν προαλυφόμενη. Και βεβαίως είναι συνέπεια, αφενός μεν όπως είπα, της επιλογής αυτής της στρατηγικής του Ερντογάν, Ανατολική Μεσόγειο, Λιβικό Μέτωπο κτλ., αλλά ταυτόχρονα είναι και αποτέλεσμα, αν θέλετε, δυστυχώς, του γεγονότος ότι προς το παρόν, και ελπίζω όχι για πολύ μεγάλο διάστημα, έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Κύριε Μάρκου, η εξελίξη με την Αγία Σοφία θα είναι ένα νέο πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία γίνεται λόγος για αλλοπρόσωλη εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Ακριβώς αυτό θα συνέχιζα και έρχεται να με διευκολύνει η ερώτησή σας. Προσέξτε, προφανώς δεν έχουμε μια στρατηγική στην εξωτερική μας πολιτική και πρέπει να αποκτήσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορώ να το πω με κάθε περηφάνεια, δεν είμαστε ίδιοι με τη Νέα Δημοκρατία. Αντιλαμβάνεστε τι θα γινόταν αυτή τη στιγμή και από τη Νέα Δημοκρατία και από τους διάφορους εθνικιστικούς της κύκλους, αν αυτή η εξέλιξη γινόταν επί κυβέρνησης Τσίπρα. Ξέρετε όμως, κύριε Μάρκου, εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο επικυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης ο Ταγί Περντογάν. Στο Προεδρικό Μέγαρο έκανε μια αναφορά, πήρε τις απαντήσεις τότε και από τον τότε Πρωθυπουργό Τσίπρα και από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας Παυλόπουλο. Στην πράξη βέβαια την συνθήκη της Λοζάνης την αμφισβήτησε όταν εισέβαλε στη Συρία. Διότι η συνθήκη της Λοζάνης δεν καθορίζει τα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας. Καθορίζει τα σύνορα της Τουρκίας σε όλα τις πλευρές. Εκεί λοιπόν πήρε τις απαντήσεις που χρειαζόταν. Θα και κλιμακώσει και άλλο, πιστεύετε, και μετά την Αγία Σοφιά, ενδεχομένως και με Αιγαίο και με Εύρο ξανά? Είναι αμφισβήτητο, γιατί είναι πακέτο. Και βεβαίως θα προσπαθήσει να κεφαλοποιήσει. Το θέμα είναι το εξής όμως. Μια και είπατε για Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τελείως λάθος. Τραγικά λάθος οι κραυγές από τη Νέα Δημοκρατία τύπου Βορύδη και άλλων να κάνουμε το σπίτι του Κεμάλ μουσείο καταστροφής των ποντίων. Το πρόβλημα δεν πρέπει να αναδειχθεί. Εμείς οι Έλληνες έχουμε τους συναισθηματικά μας προβλήματα με αυτή την εξέλιξη. Υπαρκτή, το ξέρουμε και πονάμε. Είμαστε σαφείς. Όμως το πρόβλημα είναι παγκόσμιο. Και όλο το πεδίο της αντιπαράθεσης πρέπει να κινηθεί
με όλο το διεθνή παράγοντα και στο πλαίσιο του παγκόσμιου μνημείου της κληρονομιάς. Αυτό όμως δεν το βλέπετε να γίνεται ούτως ή άλλως με τα τηλεφωνήματα που γίνονται, με τις συζητήσεις με τον Πατριάρχη, με τον Αρχιεπίσκοπο, με ηγέτες σήμερα που περιμένουμε ότι θα υπάρξουν εν όψη και της Συνόδου. Λέω καταρχήν πώς πρέπει από εδώ και πέρα και θα το δούμε. Και λέω ταυτόχρονα ότι έχουμε ηγετικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που ζητούν να αντιμετωπίσουμε το θέμα με εθνικιστικές πρωτοβουλίες στο εσωτερικό μας μέτωπο. Και πρέπει να τις καταδικάσουμε. Είναι τραγικές αυτές οι προτάσεις. Ο Βορύδης δεν είναι ένας τυχαίος νεοδημοκράτης. Εκφράζει μια τάση, εκφράζει μια άποψη ακροδεξιά μέσα στη Νέα Δημοκρατία και είναι και υπουργός της κυβέρνησης. Είναι υπουργός της κυβέρνησης. Τελικά ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο? Εσείς τι περιμένετε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Μάρκου, δεδομένης της Συνόδου? Έχουμε σήμερα και το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα βρίσκεται εκεί ο κύριος Δένκιας. Υπάρχει μια κινητικότητα η οποία είναι αρκετά έντονη. Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, δεν περιμένω πολλά πράγματα. Και πρέπει να είμαστε και προετοιμασμένοι ότι δεν πρέπει να περιμένουμε άμεσα κάποια εξέλιξη στο πεδίο αυτό. Εγώ και είναι η προσωπική μου εκτίμηση αυτή, εκτιμώ ότι κάποια στιγμή αυτή η αντίφαση της τουρκικής κοινωνίας, του κοσμικού κράτους και του Ισλαμικού κράτους θα έχει κι άλλες εκδηλώσεις αντιπαράθεσης και εκεί μπορεί κάποια στιγμή να ανατραπούν κάποια από αυτές τις πρωτοβουλίες του Ερντογάν. Οικονομικές κυρώσεις βλέπετε ή δεν θα συμφωνήσει, για παράδειγμα, η Γερμανία, η οποία έχει οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία? Η Γερμανία, ξέρετε, αναλαμβάνει και την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ομολογώ ότι δεν είμαι αισιόδοξος. Η κυρία Μέρκελ ανέλαβε και μια πρωτοβουλία να φέρει κοντά τον κύριο Ερντογάν με τον κύριο Μητσοτάκη και υπήρξε η τηλεφωνική συνομιλία. Δεν ξέρω τώρα βέβαια. Όπως ξέρετε όμως, η κυρία Μέρκελ απέκλεισε τον κύριο Μητσοτάκη στη διάσκεψη του Βερολίνου για το Λιβικό. Η κυρία Μέρκελ τον απέκλεισε. Μα μην τα βάζουμε όλα με τη Μέρκελ, γιατί εδώ η Ρωσία που είναι η πρώτη δύναμη σε ορθόδοξη χώρα και δεν είδαμε κάποια αντίδραση έντονη από πλευράς Ρωσίας για το... Υποτονική, συμφωνούμε σε αυτό. Και προφανώς παίζουν και κάποιες πτυχές ρόλο σε αυτό που έχει να κάνει και με την όχι και τόσο καλές σχέσεις, Πατριαρχείου με την Ρώσικη Εκκλησία. Το ξέρετε αυτό, με αφορμή την Εκκλησία της Ουκρανίας. Προφανώς παίζει κάποιο ρόλο αυτό. Η Γαλλία έχει πάρει μια ξεκάθαρη θέση τέλος πάντων και έχει ανεβάσει τους τόνους. Η Γαλλία είναι πιο προχωρημένη όντως σε αυτό το θέμα, αλλά δεν είναι μόνο τώρα. Μην ξεχνάτε ότι πριν από 20 μέρες... Είναι ανοιχτό μέρες, και το ζήτημα της Λιβύης. Είχε έρθει σχεδόν στα όρια θερμού επεισοδίου με την Τουρκία η Γαλλία, για τους δικούς της λόγους. Αυτό οφείλουμε να το αξιολογήσουμε. Να περάσουμε και σε άλλα θέματα. Επειδή είναι και καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, να εκμεταλλευτούμε αυτή βεβαίως, την ιδιότητα. Για τον κορονοϊό. Καταρχάς να μας πείτε, θα πάτε σε πανηγύρι? Είστε υπέρ τώρα το να γίνουν πανηγύρια, δεν θα γίνουν? Καταρχήν και μπορώ να σας μεταφέρω την εμπειρία μου από την επαρχία. Πανηγύρια γίνονται. Δεν έχουμε να... Αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνονται αυτό. Η άποψή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή νομίζω ότι τα δεδομένα μας προς το παρόν δεν δίνουν την δυνατότητα, την αφορμή για να μιλήσουμε εναντίον μιας τέτοιας πρωτοβουλίας και δραστηριότητας. Αυτή τη στιγμή τα δεδομένα. Και βεβαίως αυτά τα πράγματα βλέποντας και παίρνοντας αντίστοιχες αποφάσεις. Η πρώτη πιθανή έξαρση του προβλήματος είναι σαφές ότι έρχεται από εισαγόμενες περιπτώσεις και εδώ έχουμε να κάνουμε μια τεράστια αντίφαση στα μέτρα που έχουν δημιουργηθεί. Δεν θέλω να νομίζετε ότι κάνω έτσι μικροπολιτική, αντιπολιτευτική, αλλά η τουριστική πολιτική όσον αφορά το θέμα ήταν τρομερά, δεν θα την έλεγα υποτονική, αντιφατική, και αυτό είναι χειρότερο. Έχω επικοινωνήσει, έχω επιρροδεύσει στη Ζάκυνθο, στην Αχαΐα, ξενοδόχους, ιδιοκτήτες δωματίων. Δεν ξέραν τι να κάνουν οι άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει, τα σύνορά μας πάλι δεν είχαν μια ενιαία πολιτική. Δεν γίνονται όμως επαρκείς έλεγχοι? Όχι. Όχι, δεν γίνονται. Μπορώ να σας το πω κατηγορηματικά. Και οφείλουμε να πω και κάτι άλλο. Ξέρουμε ότι το πρώτο κύμα της πανδημίας ευνηδίασε όλο τον κόσμο. Δεκτών. Ευνηδίασε και εμάς. Δεκτών.
έγιναν οι πρώτες πρωτοβουλίες με κυριότερη την καραντίνα. Δεκτών. Τη στηρίξαμε. Αυτή ήταν το κύριο μέτρο αντιμετώπισης. Μείζωνα ρόλο στην προσαρμογή του κόσμου έπαιξε η γειτονική μας Ιταλία. Το κακό που έγινε εκεί. Αν η Ιταλία ήταν δύο χώρες πιο μακριά, δεν θα φοβόταν τόσο ο κόσμος να υπακούσει. Δεκτών αυτό. Άλλες προβλήματα ας μην τα σημειώσουμε αυτή τη στιγμή. Ερχόμαστε τώρα, όμως, προσέξτε με. Ερχόμαστε τώρα εν όψη του πιθανού δεύτερου κύματος. Τώρα κανείς δεν είναι να πει ότι δεν ξέρω τι είναι, τι περιμένω, τι πρέπει να κάνω. Άρα λοιπόν, πιθανή έξαρση δεύτερου κύματος και μη καλή αντιμετώπιση του, εδώ θα υπάρξουν πολιτικές ευθύνες. Και για να μην λέω αοριστολογίες. Το μεγάλο πρόβλημα. Είμαστε σε δεύτερο κύμα, λένε κάποιοι. Λένε, θα δούμε. Καθηγητές. Αλλά το είπε και ο κύριος Γόγος, που είναι και από τα. Στην ιστορία. Είναι εκτίμησης και σωστά. Ναι. Εντάξει, θα το δούμε. Δεν ξέρω αν θα μπορούμε να το πούμε αυτό. Θα το δούμε. Εδώ όμως, αν έχουμε προβλήματα με το δεύτερο κύμα σημαντικά, εδώ θα υπάρξουν και πολιτικές ευθύνες σοβαρές. Και τι εννοώ, για να μην λέω αριστολογίες. Πρώτον, μαζικός έλεγχος του πληθυσμού. Για να μπορεί κανείς να ξέρει το πρόβλημα. Πριν 4 μήνες δεν μπορούσε να τις κάνει, δεν το ξέρε. Σωστό. Δεκτό. Τώρα, καμία πρωτοβουλία προς αυτό. Δεύτερο μεγάλη, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή αδυναμία που δεν βλέπω η κυβέρνηση να παίρνει. Το κύμα αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσει αυτό που λέμε η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Κρυολογήσατε. Κρυολόγησα. Θα πάω στον οικογενειακό μου γιατρό που θα του πω έχω βήχα και πυρετό. Και αυτός θα με παραλάβει. Δεν θα πάω στο τριτοβάθμιο νοσοκομείο πανεπιστημιακό αναφοράς όπως έγινε στην πρώτη φάση. Κατανοητό γιατί υπάρχουν και εκεί. Όμως και οι ασυμπτωματικοί. Και οι πάντες. Αυτοί πρέπει να απευθυνθούν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Έχουμε λοιπόν 4 μήνες που όχι μόνο δεν έχει ληφθεί καμία πρωτοβουλία για να ενδυναμωθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά πιστέψτε με, έχει αποδυναμωθεί κιόλας. Διότι έχουν. Όσοι γιατροί, μειονεκτή πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε εμάς, στην Ελλάδα, ξεκίνησε με τα τόμοι, απλά δεν ολοκληρώνεται με την ίν πολιτική, αντί να στελεχωθούν περισσότερο αυτά τα κέντρα υγείας και τα τόμοι, το αντίθετο. Οι ΙΠΕ έπαιρναν γιατρούς και τους πηγαίνανε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Εσείς σαν γιατρός θεωρείτε ότι έχει εξασθενήσει ο ιός? Δεν μπορώ να πω κάτι υπεύθυνο, γιατί δεν θα ήταν σωστό εκ μέρους. Εσείς πώς προετοιμάζεστε στην Πάτρα, γιατί νομίζω έχετε και την ευθύνη των κρατουμένων στο κατάστημα, το σοφρονιστικό του Αγίου Στεφάνου. Ναι, επισκέπτομαι και ως εθελοντής γιατρός. Πώς προετοιμάζετε εκεί το σοφρονιστικό κατάστημα? Κοιτάξτε να δείτε, η προηγούμενη φάση μπορούμε, γιατί όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα, ότι ήταν επιτυχής με την έννοια δεν διαπιστώθηκαν κρούσματα. Θα έλεγα ότι δεν διαπιστώθηκαν κρούσματα γιατί υπήρξε και ένα ποσοστό τύχης. Διότι οι προβλέψεις που υπήρχαν για τις σοφρονιστικά καταστήματα ήταν αντιφατικές. Ήταν ουσιαστικά αστυνομικού τύπου, κρατούμενοι 2-3 μήνες δεν ήταν σε επαφή με κανέναν άνθρωπο. Αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έπαιξε κάποιο ρόλο. Αλλά και εμείς, αν κλειστούμε σε ένα δωμάτιο για 4 μήνες, 4 μας, είναι βέβαιο ότι δεν θα κολλήσουμε. Τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό όμως? Αντί λοιπόν να διαμορφωθεί μια πολιτική σοφρονιστική, γιατί πιστέψτε με, και αν θέλετε, όποτε άλλο το θέλετε, με καλείτε, η σοφρονιστική πολιτική αυτή τη στιγμή του Υπουργείου Προπό είναι του 18ου αιώνα. Αντί να φτιαχτεί λοιπόν μια πολιτική η οποία ναι, μένει να πάρει αυτά τα μέτρα. Και όντως, έχοντας εμπειρία και από το σοφρονιστικό κατάστημα της Πάτρας, διαμορφώθηκαν ειδικές πτέρυγες και. Και ταυτόχρονα να διαμορφωθεί και ένα περιβάλλον ανθρώπινο ζωής αυτών των ανθρώπων, αυτά τα μέτρα απλά ήταν σε ένα κλίμα αντιανθρώπινο. Στο πεδίο της οικονομίας, πώς πάει η κατάσταση στο νομό σας, γιατί ο νομός Αχαΐας έχει δοκιμαστεί από την ανεργία έντονα. Ναι. Και θα ήθελα να μας δώσετε μια εικόνα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι σε επίπεδο επαγγελματιών έχει πληγεί φοβερά πρώτος και περισσότερο ο κλάδος εστίασης. Ο κλάδος εστίασης έχει καταρρεύσει. Δεύτερο, περίπου από περιοδίες, στο κέντρο της Πάτρας, μια μεγαλούπολη, ένα 20 με 25% καταστημάτων έχουν κλείσει.
δεν θα βρεθούν ανοιχτά το Σεπτέμβριο. Και κατά τη γνώμη μου, όπως και σε όλη την Ελλάδα, η ανεργία θα εκτιναχθεί. Έρχονται δύσκολες μέρες. Άρα θα πρέπει να ισορροπήσουμε, γιατί είναι και η ένεση από τον τουρισμό που περιμένουμε, θα πρέπει να ισορροπήσουμε ανάμεσα στα μέτρα και στην αντιμετώπιση του κορονοϊού και στην έλευση των ξένων τουριστών. Ωραία. Είναι δεδομένο ότι η ένεση δεν θα υπάρξει από τον τουρισμό. Είναι δεδομένο αυτό. Αν θα έχουμε ένα 15% 20% του περσινού τουριστικού ρεύματος, θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Άρα ένεση δεν θα έρθει. Εκείνο που θα μπορούσε να γίνει και δεν έγινε, είναι η τόνωση του εσωτερικού τουρισμού. Και δυστυχώς, αυτό το λέγαμε εδώ και 2-3 μήνες, και δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Μην περιμένουμε. Είμαστε κοντά περίπου στα μέσα του καλοκαιριού. Τι νομίζετε ότι μπορεί να έρθει άλλο? Δεν περιμένουμε. Περιμένετε από το Ταμείο Ανάκαμψης, ωστόσο? Το Ταμείο Ανάκαμψης ξεκίνησε θετικά τη διακήρυξή του με βάση και το ύψος των κονδυλίων. Εκείνο που μένει να δούμε είναι να δούμε καταρχήν αν θα διατηρηθεί αυτό το ύψος και δεύτερον ο τρόπος που θα αξιοποιηθεί αυτό. Μην ξεχνάτε ότι, γιατί κάπου ακούστηκαν και αυτά, ότι το 50 πότε ήταν ήρθε το σχέδιο Μάρσαλ. Το θυμόσαστε αυτό, είστε μικροί και οι δύο, αλλά η ιστορία τη διαβάζετε καλά. Ήρθε το σχέδιο Μάρσαλ να ανακουφίσει στην Ελλάδα. Το σχέδιο Μάρσαλ το αξιοποίησαν μερικές δεκάδες οικογένειες που κατάλαβαν όλα τα χρήματα που έδωσε. Η κοινωνία ελληνική δεν το πήρε το σχέδιο Μάρσαλ. Εμείς έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά για να μην γίνει και μια αξιοποίηση. Έθεσε κάποιους τεχνοκράτες ο Πρωθυπουργός, έθεσε κάποιον νομπελίστα επικεφαλής. Ωραία, άριστος άνθρωπος στη δουλειά του. Το θέμα δεν είναι ότι αμφισβητούμε ότι αυτό που θα αποφασίσει να κάνει δεν θα το κάνει καλά. Εκείνο που έχουμε αμφισβήτηση και αντίθεση είναι ότι αυτό θα το κάνει σε λάθος δρόμο. Γιατί είναι γνωστό ο κ. Ψαρίδης ότι είναι ο παδός νεοφιλελεύθερης οικονομικής τάξης πραγμάτων. Δεν πιστεύουμε ότι δεν θα την κάνει καλά. Πιστεύουμε ότι θα την κάνει σε λάθος κατεύθυνση. Και εκείνη η αντίθεσή μας. Προβληματισμό έχετε με τα δημοσιεύματα που συνεχίζονται για τον κύριο Παπά? Δόθηκαν, κατά τη γνώμη σας, επαρκείς απαντήσεις, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι δεν έχει απαντήσει ο κύριος Παπάς με αυτά που. Να σας πω λέει. Και να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, χωρίς να θέλω να σας προσβάλλω. Προβληματισμό έχουμε το πώς ιεραρχίζετε τα θέματα της επικαιρότητας σήμερα το πρωί. Αυτό γιατί το λέτε? Σας το λέω πολύ ξεκάθαρα και το λέω σαφώς. Σαφώς η Αγία Σοφία είναι τεράστιο θέμα. Σαφώς ο κορονοϊός είναι ένα τεράστιο θέμα. Εγώ, κατά τη δική μου γνώμη, τεράστιο θέμα που έχει ενεργό ρόλο αυτή τη στιγμή στην πολιτική καθημερινή πραγματικότητα είναι το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πριν από μερικές μέρες για τις διαδηλώσεις. Είναι οι νεαροί που πάνε σήμερα στο δικαστήριο, το πρωί-πρωί προσέθετε. Δεν είπα δεν το έχετε θίξει, είπα πώς τα ιεραρχήσατε. Πέντε εκπομπές την περασμένη εβδομάδα γι' αυτό. Είπα πώς τα ιεραρχήσατε. Εγώ αυτά τα ζητήματα ιεραρχώσα, κυρίαρχα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά ξέρετε πολύ καλά, ή τουλάχιστον το ξέρει η ελληνική κοινωνία, ότι τα δημοσιεύματα αυτά που αναφέρεστε, εγώ θα κάνω μια υπόθεση εργασίας. Τι έχετε δει παράνομο από όλη αυτή την ιστορία? Πείστε το μου να αντιπαρατεθούμε, για να κάνουμε κουβέντα, όχι για άλλο λόγο. Τι έχετε δει παράνομο, τι έχετε δει ανήθικο, τι έχετε δει, εκτός από κάποια, αν θέλετε, να την πούμε πολαιότητα όπως την ανέδειξε ο κ. Παπάς, τι έχετε δει τα χθεσινά δημοσιεύματα? Τι είδατε τον Πόρτο? Εγώ ξέρετε τι είδα? Έναν στημένο παρακρατικό μηχανισμό, ο οποίος επί χρόνια παρακολουθούσε με μεθόδους μαφίας και η οποία τώρα γίνεται αξιοποίηση από τους κυβερνητικούς κύκλους αυτού του μηχανισμού. Έχει στοχοποιηθεί ο κ. Παπάς και για ποιο λόγο? Ο κ. Παπάς έχει στοχοποιηθεί γιατί έχει γίνει επιλογή. Ο κ. Παπάς ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε τους καναλάρχες να πληρώσουν. Έβαλε τους καναλάρχες να πληρώσουν και κάθε τόσο εμφανίζεται κάποια ιστορία που πιθανά τον θίγει, θεωρούν οι αντίπαλοι. Σε λίγες μέρες όμως θα έχει συζήτηση τον κύριο Πεντζίκη, ενός πορίσματος. Θυμόσαστε τον κύριο Πεντζίκη? Το θυμόσαστε? Δεν τον θυμόσαστε. Κι όμως ήταν το αφήγημα τύπου τώρα Παπά, πριν από 2 χρόνια, 2,5 της Νέας Δημοκρατίας για τον Παπά εναντίον του. Πήγε στη Βενεζουέλα μαζί του. Τι έκανε στη Βενεζουέλα? Τα ξεχάσατε. Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα παρακρατικό μηχανισμό. Και ξέρετε και κάτι άλλο, άμα θέλετε να μπούμε και σε αυτό το πεδίο.
Επειδή μιλάτε και για τις παράνομες ηχογραφήσεις, εγώ θέλω να σας ρωτήσω για το περιεχόμενο της συνομιλίας. Επειδή λέτε αν ακούμε τίποτε περίεργο. Εσείς δεν ακούτε τίποτε περίεργο. Και εγώ πραγματικά δεν σας πω τι τις διάβασα. Εσάς ρωτώ. Θέλω να με στήσετε. Ναι, να με στήσετε στον τοίχο. Δεν θέλω να σας στήσω σε κανένα τοίχο. Εγώ κάτσα και τις διάβασα. Συζήτηση κάνουμε πολιτισμένα και όμορφα. Ναι, ναι, ούτε συζήτηση. Κάτσα και τις διάβασα. Δεν είδα τίποτα. Αν είδατε εσείς, πέστε μου, κείνο Μάρκου, δεν το είδες, γιατί δεν το λες. Ενώ αντίθετα, οι νόμιμες ηχογραφήσεις της ΕΕΠ, στις οποίες αποκαλύπτουν ότι υπάρχει πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, παιδόφιλος, και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μέλος παρακρατικού κυκλώματος, που πήγανε με τον νόμιμο τρόπο στην εισαγγελία το 2017, μπήκαν στο αρχείο. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν έχει απαντήσει ο κύριος Παπάς τι δουλειά είχε στην Κύπρο με τον κύριο Αρτεμίου, γιατί συναντήθηκαν. Ναι, ωραία. Αυτό. Τους είπε, πήγα στα βαφτίσια ένας φίλος μου. Συναντήθηκα με έναν δικηγόρο. Πάμε παρακάτω. Πείτε μου, πάμε παρακάτω. Εντάξει. Εμείς δεν θέλω να πω. Ποιο είναι το αφήγημα. Επειδή αυτός ο δικηγόρος θεωρείται μέτρης offshore εταιρείας, γι' αυτό προφανώς αυτό είναι το θέμα, δεν είναι. Με κάποιον δικηγόρο. Και ο κύριος Λοβέρδος, ο δικηγόρος του κύριου Καλογρίτσα, ο υπόδικος που θεωρείται μέτρ στις διαδικασίες της Νοβάρτης, το να έχει το δικηγόρο τον κύριο Λοβέρδο δεν είναι μεμπτό για το σύστημα. Πείτε μου, ποια είναι τα μέτρα και τα σταθμά με κάποια ορθολογισμό και ευθυκρισία να κρίνουμε τους πάντες. Βάλτε μου τα μέτρα όμως. Τα ΕΜΑ-ΕΜΑ και τα ΕΣΑ-ΕΣΑ. Μάλιστα. Επειδή έχει ανοίξει και το κίνημα αλλαγής σε ένα μέτωπο με τον ΣΥΡΙΖΑ και μιλάει για χειραγώγηση ή προσπάθεια χειραγώγησης των μέσων. Το κίνημα αλλαγής. Ναι. Μιλάει για προσπάθεια χειραγώγησης των μέσων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Λοιπόν, προσέξτε. Γιατί μέχρι πρότινος υπήρχε ένα φλερτ ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Τουλάχιστον μια προσπάθεια προσέγγισης. Και βέβαια, προσέξτε. Επειδή είσαστε σε φάση ανασυγκρότησης στο κόμμα, αν θεωρείτε ότι όλο αυτό κάνει κακό στην εξέλιξη του κόμματος, στη νέα του, ας πούμε, πορεία. Όπως είπε και ο Τσίπρα. Στη θέση του κ. Παπά μέσα στην εξέλιξη. Όπως είπε και ο Τσίπρα στη Βουλή, ο καθένας παίρνει την ευθύνη των επιλογών του. Τελευταίες εξελίξεις στο κίνημα αλλαγής. Σε εκείνο που κάνουν κακό είναι στο ίδιο το κίνημα αλλαγής. Αυτό είναι εμφανές και έρχεται να κουμπώσει με άλλα δύο στρατηγικά λάθη που το κίνημα τώρα αλλαγής. Τώρα λέτε για το νομοσχέδιο και τις πορείες, για τις δηλώσεις. Ναι. Το κίνημα αλλαγής έχει κάνει τρία στρατηγικά λάθη που το χαρακτηρίζουν. Το αφορούν τα εσωκομματικά του. Εγώ σας λέω που κάνει κακό, προφανώς κάνει στο ίδιο. Έχει κάνει τρία στρατηγικά λάθη. Καταψήφισε την απλή αναλογική. Την οποία ένα χρόνο νωρίτερα την είχε φέρει το ίδιο. Καταψήφισε τη συνθήκη των Πρεσπών και συντάχθηκε με την Νέα Δημοκρατία σε αυτό το απαράδεκτο νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις. Ξέρετε, οι εντυπώσεις σε κύρια κομβικά σημεία δεν αλλάζουν και το κίνημα αλλαγής θα έχει τις συνέπειες στις πολιτικές αυτές. Τώρα, εμείς θέλουμε και υποστηρίζουμε, και αν θέλετε να δείτε και την ιστορία, διαχρονικά μετά τον πόλεμο, το 60% της ελληνικής κοινωνίας είναι σταθερά με την προοδευτική παράταξη. Στις διάφορες εκφράσεις του. Και σταθερά ένα 40% είναι με τη συντηρητική παράταξη. Εμείς η φιλοδοξία μας είναι να οικοδομήσουμε μια καινούργια κυβέρνηση στον τόπο, οικοδομημένο σε αυτή την κοινωνική πλειοψηφία που θέλουμε να γίνει και κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Θα το δούμε. Μάλιστα, μας ρωτήσατε αν βλέπουμε κάτι μεμπτό. Και επειδή δεν είναι ο ρόλος μας αυτός εδώ, ειδικά από τη συχνότητα της τηλεόρασης της Βουλής, να πούμε αν βλέπουμε ή δεν βλέπουμε κάτι μεμπτό. Εμείς καταγράφουμε με όσο μπορούμε με μεγαλύτερη απόσταση τα πράγματα λόγω και του θεσμικού ρόλου του καναλιού. Ναι. Για αλαζονικές συμπεριφορές, οι συμπεριφορές που ενόχλησαν, μίλησαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Δεν το λέμε εμείς. Και επίσης υπήρχε σφοδρή κριτική από τον κύριο Κωνσταντόπουλο και τον κύριο Αλαβάνο. Μάλιστα. Και από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ωραία. Από λοιπόν, το χώρο σας προέρχονται. Έχουμε την τύχη να μην έχουμε κανέναν πρώην πρόεδρο του φορέα μας, του 3%, μαζί μας σε αυτή την φάση. Και η Μαρία Ιδαμανάκη και ο Κωνσταντόπουλος και ο Αλαβάνος. Είχαν την πορεία τους τότε. Καλά, η κυρία Κωνσταντοπούλου, πιστέψτε με, με πολιτικούς όρους μιλάω, δεν αντέχει σοβαρή κριτική. Μη συνεχίσουμε την κουβέντα για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ως πρόεδρο Βουλής είχατε τοποθετήσει. Ναι, αλλά ξέρετε, έκαστος, ήταν τυχαία θέση. Λέει ο Δημοσθένης, εκ των τελευταίων εκβάν κρίνεται. Ο καθένας κρίνεται από το τελικό του αποτέλεσμα.
Και έτσι κρίνεται και ο κύριος Κωνσταντόπουλος, και έτσι κρίνεται και η κυρία Δαμανάκη, και έτσι κρίνεται και ο κύριος Αλαβάνος. Εμείς είμαστε ο ΣΥΡΙΖΑ της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Κύριε Μάρκο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, για την παρουσία σας. Να με καλείτε πιο συχνά. Και σας έλεγα πιο επιθετικού. Δεν θα μας δείτε πιο επιθετικού. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Γεια σας. Να περάσουμε να δούμε τις επίκαιρες ερωτήσεις, τα θέματα που έθιξαν βουλευτές και απάντησαν οι υπουργοί στο ρεπορτάζ της Άννης Βιτσέντζου. Την ειδική ενίσχυση λόγω κορονοϊού σε όλους τους κτηνοτρόφους και ιδιαίτερα τους παραδοσιακούς, χωρίς αποκλεισμούς, ζήτησε με επίκαιρη ερώτησή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Βασίλης Κεγκέρογλου, ο οποίος αναφέρθηκε σε οικοτέχνες, μικρούς παραγωγούς νησιών και απομακρυσμένων ορεινών περιοχών που διαθέτουν το προϊόν τους στις τοπικές αγορές, όμως δεν καταγράφονται στο μητρό συνδεδεμένων παραγωγών, οι οποίοι ενισχύονται. Ο κ. Βορύδης θύμισε πως για να ενισχυθούν οι κτηνοτρόφοι παραγωγοί πρέπει να παραδίδουν συγκεκριμένη ποσότητα γάλακτος ή για μεταποίηση σε τυροκομικές μονάδες. Οπότε κάποιοι λίγοι παραγωγοί που παράγουν μόνο κρέας εξαιρούνται πράγματι αυτής της ενίσχυσης, πράγμα που όμως θα επιληθεί κατόπιν σχετικών διασταυρώσεων μόλις καταβληθούν οι ενισχύσεις στους ενταγμένους στο ισχύον κεντρικό μητρό οικοτεχνίας. Ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, σε άλλη επίκαιρη ερώτησή του, ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων των ελληνικών αμυντικών συστημάτων. Ο κ. Κεγκέρογλου είπε πως το σχέδιο εξυγίανσής τους εγκαταλείφθηκε επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς αντικείμενο εργασίας, τόσο ελλείψη συμβάσεων του Υπουργείου Άμυνας, όσο και από πελάτες από το εξωτερικό, επειδή οι εργαζόμενοι με χαμηλούς μισθούς, μια βάρδια παραγωγής, χωρίς θεσμοθετημένο επίδομα άνθη υγιεινής εργασίας και συλλογικές συμβάσεις, αντιμετωπίζουν μέχρι και πολιτικές διώξεις που εκκρεμούν στα δικαστήρια από την προηγούμενη κυβέρνηση. Απαντώντας, ο κ. Κελακάκης αναφέρθηκε στην επικρατούσα ηφαισιακή συγκυρία, αλλά και στις τεράστιες δαπάνες που έγιναν υπέρ των ΕΑΣ από τον κρατικό προϋπολογισμό μετά το 2004. Ο Υφυπουργός Οικονομικών παρατήρησε πως το δημόσιο λογιστικό δύσκολα συνδυάζεται με την παραγωγική διαδικασία και κατέληξε λέγοντας. Είναι μια δύσκολη άσκηση, ως τώρα κανείς δεν την έχει λύσει και πιστεύω ότι χωρίς και την παρουσία ιδιωτών επενδυτών που να συμβάλλονται με αυτές τις βιομηχανίες, είναι πολύ δύσκολο το ίδιο το δημόσιο να επιτύχει ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια στις δικές του βιομηχανίες. Δυστυχώς και διεθνώς κάτι τέτοιο πολύ δύσκολο έχει αποδειχθεί. Το θέμα των ακριβών μισθώσεων της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου στους επιχειρηματίες της Ολυμπιακής Ακτής έθεσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μπέτη Σκούφα στον Υπουργό Οικονομικών, λέγοντας πως σε περιοχή maximum πληρότητας στην Πιερία στο 20% σε σχέση με πέρυσι, η ΕΤΑΔ δεν μπορεί να ζητάει 38 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο σε ανανέωση συμβολέων που έληξαν, όταν στις παράλληλες περιοχές του νομού η τιμή είναι στα 12 ευρώ, ο δε Δήμος έχει ρίξει κατά 50% τα μισθώματα στο κέντρο της Κατερίνης. Απαντώντας, ο Υφυπουργός Απόστολος Βεσιρόπουλος είπε πως έγινε παράταση των μισθώσεων που έλεγαν με την περσινή τιμή, όμως είναι δεδομένα τα μέτρα ανακούφισης για τους επιχειρηματίες τουρισμού με τις επιστρεπτές προκαταβολές, τον μηδενισμό προκαταβολής φόρου ή και εισφορών για τουριστικές εποχικές επιχειρήσεις ή και καθόλου εισφορές, ενώ θα υπάρξει πρόνοια και για τα μισθώματα. Αυτή η κυβέρνηση πήρε και θα συνεχίσει να παίρνει όσα μέτρα χρειαστούν για τη στήριξη επιχειρήσεων, επαγγελματιών και εργαζομένων. Και στο σημείο αυτό να καλωσορίσουμε τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Άννα Καραμαλή, Β3, νότιος τομέας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, έτσι, ευχαριστώ μια πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς που είσαστε εδώ κοντά μας για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα και είναι έτσι μια εβδομάδα που ξεκινά δυσάρεστα μετά τις εξελίξεις που είχαμε με την Αγία Σοφία το Σαββατοκύριακο, ήταν πρώτο θέμα στα διεθνή μέσα. Καταρχήν τα συναισθήματά σας. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι εγώ δεν θα σας βάλω χέρι για το πώς θα γίνει η εκπομπή. Εσείς αποφασίζετε την ιεράρχηση των θεμάτων, όπως έκανε ο συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ που έφυγε. Η Αγία Σοφία είναι ένα μνημείο παγκόσμιου χριστιανισμού. Η καρδιά μας χτυπά στην Αγία Σοφία. Είναι μια προσβολή ύβρις του κυρίου Ερντογάν να μετατρέψει το μνημείο αυτό παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς σε τζαμί.
Αλλά πρέπει να επισημάνουμε το εξής, ότι δεν είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής, όπως αφελώς είπε ο συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό έχει να κάνει με μια απόφαση του κυρίου Ερντογάν που αφορά στη χώρα του. Τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα εμείς? Είναι ένα παγκόσμιο θέμα. Δεν είναι ελληνοτουρκικό, δεν είναι ούτε ευρωτουρκικό. Είναι ένα παγκόσμιο θέμα και εκεί πρέπει να τοποθετηθούν η UNESCO, η ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τοποθετηθεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, αλλά πρέπει να περιμένουμε κάτι παραπάνω από αυτό. Νομίζω ότι θα πυκνώσουν και θα ενταθούν οι αντιδράσεις. Ο κύριος Δένδιας είπε χθες ότι είχε συνομιλία με την UNESCO, με τους αρμόδιους, οι οποίοι είχαν ανταλλάξει αλληλογραφίες, επιστολές μη δημοσιευμένες προς την Τουρκία. Είχαν και επικοινωνίες με την Τουρκία μη δημοσιευμένες για να αποτραπεί αυτή η απόφαση. Δυστυχώς ο κύριος Ερντογάν έκανε αυτό το μεγάλο λάθος που δηλητηριάζει και τις σχέσεις μας, γιατί θέλουμε να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Είμαστε γείτονες, αλλά... Και λίγες μέρες μετά γίνεται... από το τηλεφώνημα που είχε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Για δηλητηρίαση και τη σχέση ανάμεσα σε χριστιανούς και μουσουλμάνους και όχι μόνο... Διχαστικά Διχαστικά λειτουργεί, αλλά και βλέπουμε ότι απομακρύνεται και από τη Δύση. Και νομίζω ότι εμείς αυτό πρέπει να αναδείξουμε, την υποκρισία του κυρίου Ερντογάν. Είστε αισιόδοξοι ότι θα αναδειχθεί αυτό, γιατί ο διπλωματικός μαραθώνιος έχει ήδη ξεκινήσει από την πλευρά της κυβέρνησης και αναμένεται, λογικό είναι, να ενταθεί είτε μέσω τηλεφωνημάτων, είτε μέσω επαφών, είτε... Χρειάζεται πίστη, ισχυρή διπλωματία, συμμαχίες και ενότητα. Και όχι αυτό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, που δηλητηριάζει μία ακόμη φορά και προσπαθεί να διασπάσει τους Έλληνες. Ας μην μιλήσουμε για εξωτερική πολιτική. Εδώ ήσασταν, εδώ ήμουν, βουλευτής ήμουν και την προηγούμενη περίοδο, όπου μας έλεγε ο κύριος Τσίπρας ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα, όπου ο κύριος Κοτζιάς έλεγε ας μην είμαστε μονοφαγάδες στο Αιγαίο, πώς εγκρυπτό διαπραγματεύονταν επί μήνες με τα Σκόπια, με δύο εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις η κυβέρνηση, άλλα έλεγαν η ΑΝΕΛ, άλλα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς αποκάλεσαν την Εκκλησία Χρυσή Αυγή και μετά έσπευσαν να ενημερώσουν την Εκκλησία. Λοιπόν, καλό είναι να είμαστε ενωμένοι. Μόνο ενωμένοι μπορούμε να κερδίσουμε και δεν είναι καλό να δηλητηριάζεται το κλίμα και πρέπει να υπάρχει ομοψυχία, πρέπει να υπάρχει ισχυρή διπλωματία. Η αρχή θα γίνει σήμερα με τον κύριο Δένδια, πρέπει να βρίσκεται ήδη στις Βρυξέλλες. Σε Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Με τους ομολόγους του. Θα τεθεί το θέμα εκεί σίγουρα, αλλά δεν νομίζω να ασχοληθούν με τις κυρώσεις από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Το σημαντικό, πιστεύω, είναι ότι πρέπει να γίνει η διεθνοποίηση του θέματος και να πάρουν θέση σαφή. Έχουμε σύνοδο όμως την Παρασκευή, έτσι. Ακριβώς. Και μέχρι την Παρασκευή, συγγνώμη που σας διακόπτω, κυρία Κουλούρη, θα έχει μια σειρά επαφών ο Πρωθυπουργός μας και τα αποτελέσματα θα φανούν στη συνέχεια. Ελπίζετε ότι με οικονομικές κυρώσεις μπορεί να σταματήσει αυτή η ορμή του Ταγίπ Ερντογάν και αν είναι έτοιμη η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις, δεδομένου ότι υπάρχουν και εκεί διάφορες ταχύτητες, διαφορετικά συμφέροντα, άλλες συνεργασίες, τις οποίες τις μετρά η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κάθε χώρα, έτσι. Βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα κράτος. Ακριβώς. Είναι ένα ευρωπαϊκό οικοδόμημα που αποτελείται από 27 κράτη-μέλη, που το κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετικά συμφέροντα. Και είναι λογικό ότι μας πονάει εμάς να μην πονάει τόσο τους άλλους ή ότι πονάει τους άλλους να μην αγγίζει τόσο εμάς. Άρα λοιπόν θέλει διπλωματία να αναδείξουμε τα χαρακτηριστικά του κυρίου Ερντογάν. Εμείς που γνωρίζαμε ότι απομακρύνεται από τη Δύση, αυτό είναι ένα ακόμα βήμα απομάκρυνσης από τη Δύση. Το κάνει για λόγους μικροπολιτικής, για να ενώσει το ακροατήριό του τα ακραία στοιχεία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ο ταραξίας, είναι το ταραχοποιό στοιχείο της ευρύτερης περιοχής. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να αναδείξουμε, ότι αν συνεχιστεί η προκλητική του στάση απέναντι σε εμάς, στην Κύπρο και σε άλλες χώρες, θα πρέπει επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει κάποιες αποφάσεις. Είπατε, κυρία Καραμαλή, πριν ότι δεν πρέπει να δηλητηριάζεται το κλίμα. Ναι. Θα μπορούσε κάποιος από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να πει ότι εσείς το λέτε αυτό που έχετε στοχοποιήσει έναν πρώην υπουργό, έναν βουλευτή μας. Καταρχήν, εμείς δεν είπαμε τίποτα. Άλλοι βγήκαν και τα λένε. Επίσης, έχουμε την προανακριτική που βλέπετε τι γίνεται. Ότι τον στοχοποιείτε.
Εμείς δεν δώσαμε στοιχεία. Άλλοι βγήκαν και έδωσαν. Δεν τα βγάλαμε εμείς σε φιλοκυβερνητικές εφημερίδες όπως έκαναν επί ημερών τους εκείνοι για πολιτικούς αντιπάλους που στοχοποίησαν και με το σκάνδαλο Νοβάρτης και με όλα αυτά. Εμείς δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Εμείς αυτά που έρχονται στην επιφάνεια, σε αυτά ασκούμε κριτική. Δεν είμαστε εμείς με τον κύριο Καλογρίτσα ούτε με κανέναν κύριο Καλογρίτσα. Αλλά όπου πας, εδώ παπάς, εκεί παπάς. Και ακούσατε πριν και τον κύριο Μάρκο που είπε δεν υπάρχει κάτι μέσα. Εμείς τις βγάλαμε. Ο κύριος Καλογρίτσας δεν τις έβγαλε. Ο κύριος Μιονίδη βγάζει. Βγάζει Νέα Δημοκρατία. Δεν βγάζει συνομιλίες στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι η δουλειά της Νέας Δημοκρατίας να ασχολείται με αυτά. Η Νέα Δημοκρατία έχει άλλο στόχο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουν στόχο να πάνε τη χώρα μπροστά. Και ήδη βλέπουμε σε όλες τις μετρήσεις πώς έχει μεγαλώσει η διαφορά. Η κοινωνία έχει προσπεράσει το ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον αφήνει πίσω του, γιατί τα πικρόχολα, η δηλητηρίαση, η μικροπολιτική σε όλα τα θέματα να βρουν να πούνε κάτι για να είναι απέναντι για το τίποτα, αυτό δεν τους ισχυροποιεί, αντίθετα τους πετάει. Ο κ. Μητσοτάκης πάντως είπε από το βήμα της Βουλής στον κ. Τσίπρα, θα έχετε αρκετό χρόνο μπροστά σας να δίνετε απαντήσεις. Όπως βλέπετε δεν έχει δώσει ακόμα καμία απάντηση, αντιθέτως στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αγκάλιασε τον κύριο Παπά. Εμείς παρακολουθούμε τα όσα διαδραματίζονται, τα όσα βγαίνουν στο φως. Από εκεί πέρα το λόγο έχει Βουλή, έχει πρωτίστως η δικαιοσύνη. Εμείς δεν δικάζουμε κανέναν, ούτε κρεμάμε κανένα στα μανταλάκια. Απλά ζητούμε από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσίπρα, να βγει να απαντήσει. Ο κύριος Μάρκο είπε πριν ότι πού είναι το μεμπτό, ότι συναντήθηκε στην Κύπρο με έναν δικηγόρο. Την ίδια μέρα που συναντήθηκε με τον κύριο Μιονί. Πώς τυχαίνει να πας για βάφτιση και να κάνεις 500 ραντεβού περίεργα, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Ας βγει όμως ο κύριος Τσίπρας που τον στηρίζει και να μιλήσει. Αυτό ζητούμε εμείς. Τώρα να βγαίνει, όπως διαβάσατε και εσείς, 375 λέξεις που βγήκε και η Πινέλη ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν απάντησε για το θέμα του The Point, δεν είπε τίποτα απολύτως. Πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Αν ισχύει ότι θα προχωρήσουν οι αποκαλύψεις, θα έχουμε και άλλα που θα έρθουν, αν ισχύει γιατί είναι ρεπορτάζ, τότε θα κάποια στιγμή θα αναγκαστεί ο κύριος Τσίπρας να μιλήσει. Αυτό λέμε εμείς. Εσείς τι περιμένετε τώρα εν ώψη της Συνόδου σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης δεδομένης της κατάστασης στην οικονομία, γιατί περιμένουμε να έχουμε μεγάλες απώλειες και από τον τουρισμό. Καταρχήν έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι το 20 θα είναι μια δύσκολη χρονιά με αυτό που μας βρήκε με την πανδημία του κορονοϊού, αλλά στοχεύουμε σε ισχυρή ανάπτυξη το 2021 και ο προϋπολογισμός του 2021 παραλαμβάνει ένα πακέτο μέτρων φοροελαφρύνσεων, που αυτό βεβαίως θα εξαρτηθεί αν θα έχουμε επιστροφή του κορονοϊού, πόσο θα μας στοιχήσει που ευχόμαστε να συμβεί κάτι τέτοιο. Εμείς κινούμαστε με στόχο την ανάπτυξη. Υπάρχει μια αρμόδια επιτροπή η οποία έχει δώσει το πόρισμα που έχει ορίσει ο Πρωθυπουργός μας. Περιμένουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης να εγκριθούν, να κινηθεί γρήγορα και να στηρίξει οικονομικά και να δείξει την κοινωνική της αλληλεγγύη σε όλα αυτά τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να έχουμε τις λιγότερο δυνατές συνέπειες από την πανδημία. Υπάρχουν κάποιες χώρες του Βορρά βεβαίως που αντιδρούν και εδώ να δούμε αν θα έχουμε ή δεν θα έχουμε ρεσιμότητες, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο. Πώς θα πάρουμε αυτά τα χρήματα, και με ποιους όρους. Και το κρίσιμο επίσης είναι να δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση το αλληλέγγυο πρόσωπό της. Mm-hmm. Και αυτό περιμένουμε και έχουμε απαιτήσεις. Στον εσωτερικό τουρισμό που είπε πριν ο κύριος Μάρκος, σας κατηγόρησε ότι δεν τονώσατε τον εσωτερικό τουρισμό για να εντωσιακό ρεφάρουμε τις απώλειες από τον εξωτερικό τουρισμό. Τρέχουν δύο παράλληλα προγράμματα για του εσωτερικού τουρισμού. Είμαι πάνω από 380.000, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είμαι καλή. 350-380, δεν θυμάμαι, χιλιάδες πολίτες της χώρας μας θα κάνουν εσωτερικό τουρισμό. Θα έχουν αυτή τη δυνατότητα. Υπάρχουν για τις επιχειρήσεις το πρόγραμμα Συνεργασία, στο οποίο μπορούν να ενταχθούν, στις οποίες θα απαγορεύεται η απόλυση και η μετατροπή των σχέσεων, των εργασιακών σχέσεων. Όσοι κάνουμε έκκληση να μπουν οι επιχειρήσεις σε αυτό το πρόγραμμα και κάνουμε έκκληση βεβαίως και στα ξενοδοχεία να ανοίξουν για να μπορούν να εργαστούν οι υπάλληλοι, οι οποίοι υφίστανται μεγάλη ταλαιπωρία και μεγάλη ανασφάλεια και μεγάλο άγχος, αλλά ακόμα και για αυτούς τους ανθρώπους που περνούν δύσκολα
του τουρισμού, υπάρχει το πρόγραμμα και η ενίσχυσή τους από τον Σεπτέμβριο. Εξάλλου, περιμένουμε Αύγουστο και Σεπτέμβριο τουρισμό. Δεν ανοίξαμε τα σύνορά μας, τα αεροδρόμια μας τον Μάιο. Με τη διαχείριση των κρουσμάτων του κορονοϊού είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο δηλαδή που το αντιμετωπίζει η κυβέρνηση στα σύνορα για να ελέγξει τέλος πάντων τις εισόδους? Αποτελέσαμε παράδειγμα σε όλο τον κόσμο για το πώς αντιμετωπίσαμε την πανδημία, για την απόφαση του κυρίου Μητσοτάκη να βάλει lockdown στη χώρα, γιατί για μας προείχε η υγεία των πολιτών. Αναβαθμίσαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας με ΜΕΘ. Είμαστε κοντά στο μέσο όρο της Ευρώπης. Δεν στηρίξατε, είπε ο κύριος Μάρκου, αρκετά από την πρωτοβάθμια υγεία, ώστε να μην χρειάζεται να μεταβούν στα νοσοκομεία. Ο κύριος Μάρκου και ο κάθε κύριος Μάρκου δεν κάνουν αντιπολίτευση αυτή που θα περιμέναμε, γιατί θα έκανε καλό και σε εμάς. Θα μπορούσαμε να βελτιωθούμε, γιατί έχουμε ανοιχτούς ορίζοντες και λαμβάνουμε υπόψη τις προτάσεις των άλλων κομμάτων. Το είδαμε σχεδόν σε όλα τα νομοσχέδια ότι έχουμε αυτή τη διάθεση. Και αυτό είναι το κέρδος μέσα στο κοινοβούλιο. Αλλά να κάνουμε αντιπολίτευση απλά για την αντιπολίτευση δεν μπορούμε να ασχοληθούμε περαιτέρω. Εμείς έχουμε το δικό μας πρόγραμμα, το δικό μας σχέδιο. Έχουμε μια πολύ εργατική κυβέρνηση, έναν άξιο πρωθυπουργό, ένα υπόδειγμα πρωθυπουργού. Είδαμε τη στάση. Όλα γίναν καλά αυτή τη χρονιά, γιατί κλείσατε ένα χρόνο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για επικοινωνιακά σοου. Και το κίνημα αλλαγής έχει ασκήσει κριτική. Και επειδή είσαστε και στο νότιο τομέα, και είχαμε πρόσφατα και το ελληνικό, χθες είχαμε και την Κασιόπη, την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Εσείς τι απαντάτε σε αυτά που σας προσάπτουν ως προς την διαχείριση επικοινωνίας? Εμείς απαντούμε με πράξεις. Ξεκίνησαν οι κατεδαφείς στο ελληνικό, εγκαινιάστηκε το έργο στην Κασιόπη από τον Πρωθυπουργό. Και οι ελάχιστες αστοχίες που υπήρχαν διορθώθηκαν αμέσως με εντολή του Πρωθυπουργού. Είχε πει, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, όπως το θυμούνται όλοι οι Έλληνες, ότι θα είναι Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων, και το έκανε πράξη. Είναι ένας άνθρωπος με ευαισθησίες, ένας άνθρωπος βαθιά εργατικός, που θέλει το καλό των πολιτών και της χώρας μας. Στα νότια προάστια όπου εκλέγομαι, τι σας λέει ο κόσμος εκεί τώρα που έρχεστε σε επαφή? Λοιπόν, θα σας πω, κάνω περιοδίες. Με τον κόσμο, κάνω τι περιοδίες. Σας λένε για το ελληνικό και τι περιμένουν από την ανάπτυξη αυτή που... Κάνω περιοδίες. Καταρχήν πηγαίνω στα καταστήματα, σε επιχειρήσεις. Έχω πάει στο Παλαιό Φάληρο, στην Καλυθέα, στου Ζωγράφου. Είναι όλοι πολύ ευχαριστημένοι, γιατί δεν επιλέγω αν θα μπω σε δεξιό, σε ΣΥΡΙΖΑΕΟ ή σε οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρεις, μπαίνεις μέσα στο κατάστημα. Η συντριπτική πλειοψηφία, να μην πω 100%, τώρα τι να πω, γιατί δεν θα με πιστέψετε κιόλας, είναι απόλυτα ικανοποιημένη. Με την εμβληματική επένδυση του ελληνικού, περίπου 100.000 πολίτες θα βρουν εργασία, θα τονωθεί τοπική. Θα πάρει όμως κάποια χρόνια αυτό, κυρία Καραμαλή, να το δούμε στην πράξη. Δηλαδή θέλουμε 3,5 χρόνια για να τελειώσει η πρώτη φάση. Ακόμα και εκεί χρειάζονται χέρια, χρειάζονται ανθρώπινο δυναμικό. Δεν είναι μόνο όταν θα χτίζεται, μπαίνει μια ολόκληρη διαδικασία. Το ζητούμενο είναι ότι ξεκίνησε. Είχε ξεκινήσει πριν πόσα χρόνια. Μήπως επιλέγετε τα καφενεία, γιατί θυμάμαι και τον κύριο Μπαλάφα που τον είχαμε εδώ πέρα, όταν τον είχα ρωτήσει, λέει ότι το κλίμα αλλάζει, λέει, στα καφενεία που γυρίζει. Εσείς λέτε σε αποδοχή τώρα, λέτε περίπου 100%. Ναι, αλήθεια. Ο κύριος Μπαλάφας έλεγε ότι το 80% έχουν αλλάξει. Όχι, δεν έχουν αλλάξει. Και αυτό εξάλλου, και να μην με πιστεύετε εμένα, αποτυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Αλλά το ποιος λέει αλήθεια και το ποιος λέει ψέματα, νομίζω είναι σαφές. Δεν υπάρχει η δική μου δημοσκόπηση, η δική μου εταιρεία. Όλες οι δημοσκοπήσεις, από όπου και αν γίνονται, σε όλα τα κανάλια θέλω να πω, ή τις εφημερίδες, βγάζουν μια τεράστια αποδοχή και μια πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτό σημαίνει μάλλον ότι ψεύδεται ο κύριος Μπαλάφας και όχι εγώ. Οι πόρτες των Υπουργείων είναι ανοιχτές, οπότε έχετε χρειαστεί να επισημάνετε κάποιο πρόβλημα, κυρία Καραμαλή, σε κάποιο συναδελφό σας, υπουργό, προκειμένου να επιληθεί? Καταρχήν δεν κουράζω τους συναδέλφους, τους υπουργούς, γιατί αν το σηκώνουν με εμάς όλους τους βουλευτές, δεν θα έχουν χρόνο για να δουλέψουν. Αλλά είναι να κάνω μια επισήμανση, κάτι που θεωρώ εγώ πολύ σοβαρό, ή θα το στείλω με mail, ή θα το στείλω με μήνυμα, ή θα πάρω τον την υπουργό και αμέσως το σηκώνουν. Έχουμε άριστη συνεργασία. Άριστη με όλους. Mm-hmm.
Απλά το λέω γιατί περιμένουμε τους, και διορθωτικές κινήσεις από τον Πρωθυπουργό τουλάχιστον. Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα τις κάνει. Αλλά φαίνεται ότι θα αξιοποιήσει και πιο πολύ τις γυναίκες. Κοιτάξτε, αυτό είναι μία απόφαση προνόμιο του Πρωθυπουργού. Ορίζει τους υπουργούς του και τους υφυπουργούς του. Στο χρόνο που εκείνος θα κρίνει κατάλληλο, θα κάνει τις διορθωτικές κινήσεις εκεί που χρειάζονται, όπως ξέρει εκείνος καλύτερα από όλους. Και θα προχωρήσουμε με την ίδια ένταση, την ίδια εργατικότητα και την ίδια σοβαρότητα. Ξέρετε κι εσείς και από τον αθλητισμό που έχετε κάνει και από το αθλητικό ρεπορτάζ που έχετε κάνει ότι η υπομονή και η πειθαρχία κάποια στιγμή ανταμείβονται. Πάντα ανταμείβονται, αλλά κοιτάξτε, δεν είναι αυτός ο σκοπός, αν ρωτάτε για μένα. Όπως έχω πει, όλοι οι βουλευτές θέλουν να φορέσουν τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Απλά για μένα δεν είναι αυτός ο σκοπός. Τις αποφάσεις τις παίρνει αποκλειστικά ο Πρωθυπουργός και εκείνος επιλέγει τους καλύτερους για την κυβέρνηση. Τελικά τη δουλειά την κάνουν καλύτερα οι τεχνοκράτες ή οι κοινοβουλευτικοί? Όλοι. Όταν κάποιος είναι καλός, είτε είναι εξωκοινοβουλευτικός είτε είναι βουλευτής, νομίζω παράγει αποτέλεσμα και έργο. Και όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος και από το έργο μας. Mm-hmm. Στα καφενεία που είπατε ότι γυρνάτε και σε καταστήματα εστίασης, δεν έχετε δει τις τιμές, αν τραβάνε ανηφόρα ή όχι, γιατί έχει μειωθεί το ΦΠΑ και δεν ξέρω αν το έχετε δει και αν το έχετε θέσει στους αρμόδιους υπουργούς αυτό. Κοιτάξτε, δεν ακούω γκρίνια για να σας πω την αλήθεια. Εκεί που πηγαίνω εγώ, εκείνο που πρέπει μάλλον να προσέξουμε είναι το συνωστισμό. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι να λαμβάνουμε όλα τα μέτρα υγιεινής. Από εκεί και πέρα τα μαγαζιά δουλεύουν. Προφανώς θα θέλαμε να είναι ονειρεμένο το τοπίο, αλλά δυστυχώς με τον κορονοϊό πρέπει να μάθουμε να ζούμε αλλιώς. Και φυσικά αυτό έχει και τις επιπτώσεις του. Αλλά δεν είναι λάθος της κυβέρνησης το ότι αντιμετωπίζουμε την πανδημία και αντιμετωπίζουμε προβλήματα σε αυτούς τους κλάδους, είναι λογικό και αναμενόμενο και ουδέποτε κρυφτήκαμε ως κυβέρνηση. Κύριε Καραμάλη, σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ πολύ και, όλα και καλή είπατε. Συνέχεια. Ευχαριστώ. Και να περάσουμε να δούμε και τις επίκαιρες ερωτήσεις στο ρεπορτάζ της Κέλλης Κοντογιώργη. Το θέμα της τηλεθέρμανσης στην περιοχή της Μεγαλόπολης έφερε με επίκαιρη ερώτηση το αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Καταθέτει αίτηση για να πάρει η άδεια διανομής μία μέρα μετά την υπογραφή του μνημονίου. Τι είναι αυτός, άλλος καλογρίτσας? Δηλαδή ετοιμάζει χωρίς καμία διαγωνιστική διαδικασία η κυβέρνηση, ο δήμαρχος και ο ιδιώτης. Και επειδή δεν μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι φιλικός ο επιχειρηματίας προς αυτούς, έρχεστε εσείς και υπογράφετε και σε μία εταιρεία που δεν έχει άδεια. Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γεράσιμος Θωμάς απάντησε πως το θέμα είναι προς υπογραφή και μόλις κατατεθεί στα πρακτικά θα προχωρήσει το μνημόνιο για εγκατάσταση με φυσικό αέριο. Ναι, είναι ιδιωτικές οι εταιρείες οι οποίες έχουν υπογράψει αυτό το έγγραφο, όπως θα είναι και ιδιωτική η ΔΕΔΑ. Όλες οι εταιρείες διανομής φυσικού αερίου θα είναι ιδιωτικές από του χρόνου. Επομένως, το θέμα ιδιώτης δημόσιο δεν έχει καμία διαφορά σε αυτό το θέμα. Και όπως είναι και άλλες εταιρείες οι οποίες έχουν δικαίωμα σύμφωνα με τον νόμο που υπήρχε από την προηγούμενη κυβέρνηση και μένει σε ισχύ σε αυτό το κομμάτι με την παρούσα κυβέρνηση, έχουν δικαίωμα όλες οι διάφορες ιδιωτικές εταιρείες να καταθέσουν αίτηση για δημιουργία δικτύου διανομής φυσικού αερίου όπου δεν υπάρχει ήδη άδεια. Σχετικά με την αδικαιολόγητη άρση ακαδημαϊκής αντιστοιχίας μεταξύ ομοειδών τμήματων των ΑΕΗ, ζήτησε να ενημερωθεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μερόπη Τζούφη προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα που προφανώς αφορά όλους, αφορά και τα πανεπιστήμια. Αντιδρούν και δικαίως, κύριε Υπουργέ, το ξέρετε, η σύγκλιτος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τα Πρετανικά Συμβούλια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνου σας εκφράζουν τις έντονες ανησυχίες τους, σας καλούν τουλάχιστον να τους δείτε. Ο Υφυπουργός Παιδείας σημείωσε πως έχει ήδη ξεκινήσει η αντιστοίχηση τμήματων προκειμένου να εκδοθούν οι προβλεπόμενες αποφάσεις. Σας πληροφορώ ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία με έγγραφό μου προς τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για την αντιστοίχηση τμήματων των σχολών μηχανικών, των πρώην ΤΕΙ που είναι πανεπιστημιακά,
με τα τμήματα των πολυτεχνικών σχολών, των σχολών μηχανικών, προκειμένου να εκδοθούν οι προβλεπόμενες αποφάσεις για την αντιστοίχηση των παλαιών και των νέων τμήματων μηχανικών. Το θέμα της λογοκλοπής στις πανελλαδικές εξετάσεις έθεσε με επίκαιρη ερώτησή της η βουλευτής της Μέρας 25 Φωτεινή Μπακαδήμα. Ποια η στάση του Υπουργείου στο συγκεκριμένο ζήτημα? Θα λάβετε θέση απέναντι σε αυτές τις τεκμηριωμένες αλλά και δημοσιευμένες καταγγελίες? Ο Βασίλης Διγαλάκης, υφυπουργός Παιδείας, εξήγησε πώς επιλέγονται τα θέματα πριν τις εξετάσεις αλλά και τι μέτρα καταστολής έχουν πάρθει για την λογοκλοπή. Η Επιτροπή επέλεξε ένα θέμα από μια έγκριτη πηγή, μια κυριακάτικη εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας, το διασκεύασε για τις ανάγκες των εξετάσεων και το χρησιμοποίησε κάνοντας ορθή αναφορά στην πηγή. Δεν έχει την ευθύνη ελέγχου για λογοκλοπή. 17 ελληνικά πανεπιστήμια διέθεταν συνδρομή στο λογισμικό ελέγχου πρωτοτυπίας περιεχομένου Ternitin. Μετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη που έγινε τα προηγούμενα χρόνια, η χρήση του λογισμικού αυτού έχει επεκταθεί για την τριετία 2020-2022, καλύπτοντας και τα 24 ακαδημαϊκά μας ιδρύματα. Καταστροφική για την υγεία και το περιβάλλον χαρακτήρισε την κυβερνητική απόφαση για την καύση απορριμμάτων στην τσίμεντο βιομηχανία Τιτάν ΑΕ στη Θεσσαλονίκη ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Λεωνίδας Στολτίδης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για να ακυρώσει την εκδοθήσα περιβαλλοντολογική αδειοδότηση ως προς την καύση του SRF-RDF και να απαγορεύσει την καύση διαχωρισμένων ανακυκλώσιμων υλικών? Δεύτερον, να γίνουν ουσιαστικοί έλεγχοι της εγκατάστασης ως προς τις περιβαλλοντολογικές της επιπτώσεις και σε σχέση με το εργασιακό περιβάλλον και τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας? Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Δημήτρης Οικονόμου επεσήμανε πως ο φάκελος πήγε ολοκληρωμένο στις αρμόδιες υπηρεσίες και στην περιφέρεια. Τι άλλο υπενήσεστε δηλαδή αυτό, ότι έγινε στα κρυφά στη διάρκεια της πανδημίας? Δεν έγινε στα κρυφά. Σας ανέφερα προηγουμένως ότι υπήρξε δημοσιοποίηση πλήρης και υπήρξε και διαβούλευση και συμμετοχή του κοινού. Υπήρξαν στο διάστημα αυτό οι αποφάσεις των Δήμων, επιστημονικών ενώσεων, φορέων, οι οποίες τις διατύπωσαν, αυτές ελήφθησαν υπόψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά την έγκριση, κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Άρα είχαν ενημερωθεί. Στο σημείο αυτό η πρωινή επισκόπηση ολοκληρώθηκε. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 9 το πρωί. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα.